Και εδώ ξεκινάμε την αφαίρεση του υλικού. Θα κάνουμε συντήρηση. Έχω επιλέξει μια κεραμική φρέζα με το κόκκινο το στεφανάκι. Θα αφαιρέσω το προηγούμενο υλικό τόσο ώστε να γίνει ένα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα φτάσω στο φυσικό νύχι. Με μία διαμαντόφρεζα επωνυχίων, λία, όχι οδοντοτή, θα ανασηκώσω τα επωνύχια από δεξιά προς τα αριστερά, όπως έχω κάνει εδώ, με απαλές κινήσεις και διαγώνια για να ανασηκώσω πάνω από το νύχι το επωνύχιο. Πάω διαγώνια με απαλές κινήσεις. Και τώρα θα αλλάξω στροφές και θα πάω από τα αριστερά προς τα δεξιά και πάλι διαγώνισμα για να κάνω ένα πιο βαθύ καθάρισμα με πιο πολύ λεπτομέρεια. Με μία λίμα 120-180 δουλεύουμε πάντα πιο μέτριες λίμες όταν θέλουμε να κάνουμε συντήρηση για να μην τραυματίζουμε τις πλαϊνές πτυχές του νυχιού, το δέρμα δηλαδή. Το σχήμα μου που θα κάνω είναι οβάλ, οπότε η λίμα μου πέφτει 45 μοίρες κάτω από το νύχι, όχι όρθια, 45 μοίρες από κάτω, και λιμάρω ούτως ώστε να βγάλω εύκολα ένα ομοιόμορφο οβάλ νύχι. Και μετά αρχίζω και λιμάρω το νύχι μου διαγώνια για να γίνει ένα με το φυσικό νύχι, να μην υπάρχουν αυλάκια, εκδορές, να έχω μια ωραία λιμαρισμένη λία επιφάνεια, ούτως ώστε να στρώσω ένα καινούριο υλικό. Μπαίνω από κάτω, λιμάρω, λιμάρω τα μισά του νυχιού, λιμάρω και τα άλλα μισά και μετά όλη την επιφάνεια από πάνω. Έχει ποτίσει το γλυκό μέσα. Με ένα block buffer λιένω τις εκδορές που έχει αφήσει λίμα πάνω από την επιφάνεια και αφαιρώ και τα ξέφτια από κάτω. Είναι οι υπολείμματα που μένουν από τον νύχι, από τα λιμαρίσματα. Θα αφαιρέσω τη σκόνη και τώρα με το πενσάκι μου θα αφαιρέσω τα επωνύχια τα οποία έχω ανασηκώσει με τον τροχό. Δεν θέλω να τραυματίσω το επωνύχιο, διότι μετά θα ξαναπεράσω στα διορθώματα που θα κάνω, οπότε αφαιρώ με το πενσάκι μου μόνο ό,τι υπάρχει επάνω στην επιφάνεια και μπορεί να με ενοχλήσει στο στρώσιμο οποιοδήποτε υλικού.
Μετά, στο τέλος, αφού έχω ολοκληρώσει όλη τη συντήρησή μου, τότε θα αφαιρέσω ό,τι επωνύχιο, ό,τι ξεύτη μπορεί να πετάει. Θα πάρω το βουτσάκι μου, θα καθαρίσω με κλίνερ για να δω τι έχω κάνει. Να αφαιρέσω οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο νύχι. Και μπορώ τώρα, αφού έχω μια καθαρή επιφάνεια, να στρώσω τα υλικά τα οποία θα κάνω την συντήρησή μου ή την ενίσχυση του φυσικού νυχιού. Και αφού έχουμε καθαρίσει το νύχι, τώρα θα βάλουμε το αντιφούγκαλ, το οποίο προστατεύει το νύχι από μούχλα και μυκητιάσεις. Όπως βλέπετε, με το που το περνάμε πάνω στο νύχι, αυτό εξατμίζεται. Τώρα θα βάλουμε το primer, το οποίο είναι αφυδατικό με οξέα. Αυτό θέλουμε προσοχή, δεν θέλουμε να πηγαίνει επάνω στο δέρμα. Το ακουμπάω επάνω στο νύχι και βλέπετε ότι απλώνει κατευθείαν. Με προσοχή να μην μας πάει στο δέρμα. Και μετά στο τέλος θα βάλω το Ultra Bond, το οποίο είναι και το συγκολητικό μου. Δεν έχει οξέα, γι' αυτό και όταν το βάζω επάνω στο νύχι δεν εξατμίζεται. Αφήνει μια γυαλιστερή επιφάνεια και κολλώδει. Και αυτό το βάζουμε για να έχουμε καλύτερη συγκόλληση του φυσικού νυχιού με οποιοδήποτε υλικό βάλουμε επάνω. Θα δείτε ότι όση ώρα το αφήσω επάνω στο νύχι, αυτό δεν πρόκειται να εξατμιστεί. Θα συνεχίζει να είναι έτσι γυαλιστερό.